όχι στις ελαφρώς διαφοροποιημένες προτάσεις του Προέδρου Αναστασιάδη έστειλαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις μέσα από την κοινή κοινοβουλευτική συνεδρία των Επιτροπών Παιδείας και Εργασίας. Ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ εμφανίστηκαν ωστόσο έτοιμες να συζητήσουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα στην παιδεία. Ας αφήσουμε τα παιχνίδια εντυπώσεων έξω. Με τα μέτρα σε λειτουργία δεν υπάρχει λύση. Οι προτάσεις δεν οδεύουν προς την ποιότητα του δημόσιου σχολείου. Αν κατεβούμε οι 4 συνδικαλιστές στα σχολεία, βελτιώνεται η ποιότητα εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε ως πράξη καλής θέλησης να αγγίξει το θέμα των αποσπάσεων. Χωρίς εκπλήξεις κύλησε η σημερινή πολύωρη συνεδρίαση με εκπαιδευτικές οργανώσεις και Υπουργείο Παιδείας να διασταυρώνουν για ακόμα μια φορά τα ξύφη τους, χωρίς να καταφέρουν να λύσουν τον γόρδιο δεσμό. Με τον Υπουργό Παιδείας να κάνει έκκληση να πέσουν οι τόνοι και επαναλαμβάνοντας ότι οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές. Διέξοδος σε αυτό είναι η χθεσινή βελτιωμένη πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, που θεωρώ ότι όλες οι πλευρές πρέπει να την υιοθετήσουν. Προηγουμένως, ο Υπουργός Παιδείας απάντησε στις ερωτήσεις που είχε δεχθεί την περασμένη Τρίτη από τους βουλευτές της Επιτροπής Εργασίας και δεσμεύθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή μέχρι την ερχόμενη Τρίτη επιπρόσθετα στοιχεία, όπως τους όρους εντολής της έρευνας που πραγματοποιήσει η Ernst & Young και το κόστος αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Στη διάρκεια της συνεδρίας, η κάθε πλευρά επέμεινε στις θέσεις της σε βαθμό που ούτε η μεσολαβητική πρόταση δίκο έτυχε της όποιας προσοχής. Για τα 4 σημεία. 3 από τα οποία προτείνουμε την αναβολή τους και την παραπομπή τους στα αρμόδια θεσμικά όργανα του Υπουργείου ή του κράτους. Τις θέσεις του επανέλαβε και ο Γενικός Ελεγκτής. Οι διευθυντές μέσης εκπαίδευσης ασκούν μόνο διοικητικά καθήκοντα. Δουλεύουν 30 ώρες τη βδομάδα και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι δουλεύουν 37 ώρες. Και να μην πω ότι κάθονται 2 μήνες το καλοκαίρι και 2 εβδομάδες το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Για να λάβει λίγο αργότερα απάντηση από το ΑΚΕΛ. Δεν είναι δουλειά της ελεγκτικής υπηρεσίας να παρέμβει κατά τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Επαναβεβαιώθηκε ότι η πρόταση της πλειοψηφίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποτελεί τη μόνη διέξοδο για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Με αγωνία παρακολουθούν οι γονείς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης τις εξελίξεις. Οι τελειόφοιτοι μαθητές παίζουν το μέλλον τους. Οι τελειόφοιτοι μαθητές εργάζονται και πρέπει να μπουν στα δημόσια ή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το καλό των παιδιών μας είναι πάνω απ' όλα. Το καλό του δημόσιου σχολείου το επιζητούμε όλοι. Και όλοι βροντοφωνάζουμε γι' αυτό. Ως Παγκύπριας Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονιών Νηπιαγωγείων έχουμε μεταφέρει τις απόψεις μας και ζητήσαμε την απόσυρση και αναβολή της εφαρμογής των 4 μέτρων. Σε μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης το συντομότερο δυνατό, ο πρόεδρος της Βουλής κατέθεσε τη δική του πρόταση ενώπιον της Επιτροπής. Να γίνει αρχικά ένας κύκλος διαλόγου 3 εβδομάδων, ένας μεσοπρόθεσμος και ένας σε βάθος χρόνου, αν θέλουμε ριζική μεταρρύθμιση. Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο πρόεδρος της Βουλής κάλεσε τους πρωταγωνιστές στο γραφείο του σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Θα είναι σε συνεχή επαφή τόσο με τον Υπουργό Παιδείας, όσο και με τους εκπαιδευτικούς, με τα κόμματα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για ό,τι. Και όταν χρειαστεί. Στο μεταξύ, αύριο στις 10 το πρωί, ο ΕΛΜΕΚ και η ΟΛΤΕΚ θα έχουν συνάντηση με το Σύνδεσμο Διευθυντών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, με τους οποίους θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση επί των μέτρων που θα προτείνουν οι δύο εκπαιδευτικές οργανώσεις στο δημοψήφισμα της ερχόμενης Τετάρτης, 5 Σεπτεμβρίου.